4 ευρώ εθνική σύνταξη. Ότι θα το θεωρούσατε και εργόχειρο το σχέδιό σας αυτό, δεν το ανέμενα ομολογώ. Λοιπόν, σωστά. 384, ναι. Το εργόχειρο είναι αστείο. 384 ευρώ. Είναι αλήθεια, αυτή είναι η βάση. Η πρόταση δικής είναι λοιπόν να παίρνουν όλοι 384 ευρώ, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, 15 έτη ασφάλισης. Έτσι είναι. Είπατε προηγουμένως ότι θα είναι σκληρή διαπραγμάτευση. Έρχεται λοιπόν η Τρόικα και σας λέει, α, έτσι, ε. Λοιπόν, συμφωνούμε με την πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά τα 384 ευρώ με εισοδηματικά κριτήρια στα 20 χρόνια ασφάλισης. Ξέρετε τι θα συμβεί? Καταραίει όλο το οικοδόμημα. Λοιπόν, θα απαντήσω. Είστε προετοιμασμένοι? Είμαστε προετοιμασμένοι. Για στιγμή, ενώ έχετε εναλλακτική λύση. Γιατί θέλουμε... το έχουν θέσει ήδη αυτό. Ακούστε. Δεν θέλουμε να μας ξυλωθεί το εργόχειρο. Άρα, όποιες υποχωρήσεις κάνουμε, θα τις κάνουμε για τα πράγματα που δεν είναι ουσιώδη χαρακτηριστικά του συστήματος. Αυτό είναι ουσιώδες. Ναι, είναι. Γιατί είναι η Εθνική Σύνταξη? Θέλω να το καταλάβουν, γιατί εσείς τα ξέρετε καλά, και οι τέσσερις. Τι είναι η Εθνική Σύνταξη? Θα την παίρνουν όλοι. Γιατί θα την παίρνουν όλοι στα 15 χρόνια? Γιατί υπάρχουν πολλοί άνεργοι μακροχρόνια που δεν θα μπορέσουν να πιάσουν περισσότερα χρόνια ασφάλισης μέχρι να φτάσουν στη συντάξιμη ηλικία. Δεύτερος λόγος που θέλουμε να έχουμε Εθνική Σύνταξη είναι γιατί αυτή αποτελεί μια βάση και βελτιώνει τα ποσοστά αναπλήρωσης των χαμηλόμισθων. Όποιος έχει 1.000 ευρώ μισθό θα πάρει μεγαλύτερα ποσοστά αναπλήρωσης από κάποιον που έχει 2.000 και 3.000, ακριβώς γιατί θα έχει σαν βάση εκκίνησης την Εθνική Σύνταξη. Σωστά λέει ο κ. Παπαπέτρου, που ξέρει τα πράγματα, ότι από τους θεσμούς έχουμε αντιρρήσεις. Μας λένε, το ξέρουμε αυτό από τις προηγούμενες φάσεις της διαπραγμάτευσης, θα βάλετε εισοδηματικά κριτήρια. Όποιος έχει σπίτι, μπορεί να υπερβάλλω λίγο, αλλά δεν είναι έξω από τη λογική τους, δεν θα παίρνει την Εθνική Σύνταξη. Αυτό για μας είναι κόκκινη γραμμή. Αυτό για μας είναι κόκκινη. Μισό λεπτάκι. Να ξεκαθαρίζουμε τις κόκκινες γραμμές. Εισοδηματικά κριτήρια σε σύνταξη, η οποία δεν είναι προνοιακή, γιατί η Εθνική Σύνταξη δεν είναι προνοιακή, αυτή η κυβέρνηση δεν θα δεχθεί. Αυτό είναι κόκκινη γραμμή. Συζητάτε να πάει από τα 15 στα 20 χρόνια ασφάλιση που ζητούν οι δανειστές? Όχι, τα 15 χρόνια επίσης είναι κάτι το και οποίο. Και αυτό κόκκινη γραμμή. Τα 15 χρόνια είναι. Από εκεί και μετά, παραμετρικές αλλαγές θα μπορούσαμε να δεχτούμε στα πάντα. Αλλά κόκκινες γραμμές υπάρχουν. Επειδή μιλάμε για τους αγρότες, θέλω να σας διαβάσω κάτι. Θέλω λίγο την προσοχή σας. Ευχαρίστω. Λέω, αύξηση του ΦΠΑ των συσκευασμένων αγροτικών προϊόντων στο 23%. Έχει γίνει αυτό? Ναι, βρίσκεται αδιάβαστο, δεν ξέρω. Ναι. Αύξηση ΦΠΑ αγροτικών εφοδίων στο 23% από 13%. Να σας απαντώ σε όλα, ναι, τα έχετε ελέγξει, φαντάζομαι. Όχι, εγώ τα θέτω έτσι. Έχει ξέρετε, γίνει. Το αντικείμενό μου δεν είναι αυτό. Εντάξει. Πάω στο αντικείμενό σας. Τριπλασιασμός των εισφορών στον ΟΓΑ. Όχι, αυτό δεν είναι αλήθεια. Γιατί? Διότι εξαρτάται από πού μετράτε. Σας είπα ότι αυτή τη στιγμή το 55% των αγροτών είναι στη λεγόμενη τρίτη ασφαλιστική κλάση και η διαφορά για αυτούς στο νέο σύστημα, επειδή οι περισσότεροι θα καταταγούν στη χαμηλότερη ασφαλιστική κλάση, δηλώνουν εισόδημα κάτω από. Το 88% των αγροτών. Μην επαναλάβετε. Όχι. Λέτε δεν το είπα προηγουμένως. Οι ίδιοι αγρότες λένε ναι, αφήστε με να τελειώσω. Γιατί θέλω... Όχι, γιατί με απαντήσατε. Να, και κάτι που ξέρω. Στα άλλα δεν ήξερα. Και σας είπα ότι εσείς τι πείτε. Σε αυτό που το ξέρω καλά, σας λέω. Επειδή το 88% των αγροτών δηλώνουν εισόδημα κάτω από 2.500 ευρώ το χρόνο, αυτοί θα πάνε όλοι στη χαμηλότερη ασφαλιστική κλάση. Αυτή που έλεγα, το 80% του ανειδίκευτου εργάτη. Συνεχίζω. Και αυτοί έχουν τη διαφορά αυτή που είπα. Μείωση στο μισό της επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης για τους αγρότες όπως και για όλους τους Έλληνες. Έχει γίνει. Επίσης, κατάργηση της επιστροφής για το φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο για τους αγρότες. Έγινε από τον Οκτώβριο και θα ολοκληρωθεί του χρόνου τον Οκτώβριο. Αύξηση της προκαταβολής φόρου για τους αγρότες από το 27,5% στο 100%. Υπάρχει το φορολογικό αυτά των αγροτών. Όχι. Θα σας πω. Απαντήστε μου το ναι ή το όχι και θα σας εξηγήσω γιατί. Κάντε μου τη συνολικά την ερώτηση. Αν λοιπόν αυτά είναι που ισχύουν σήμερα, σημαίνουν αυτά. Η αποδοχή αυτών θα αποτελούσε την ταφόπλακα για τον αγροτικό χώρο. Αυτά που σας είπα. Ωραία. Και είπα ότι ισχύει. Η δήλωση. Όχι, δεν ανήκει. Είπα ότι ισχύει η ταφόπλακα. Τα νούμερα σας πιστεύω. Η δήλωση ότι τα παραπάνω είναι η ταφόπλακα για το αγροτικό σύστημα, άρα για την πρωτογενή παραγωγή, άρα για την ανάπτυξη που μας είπατε στην αρχή, ανήκει στον κύριο Βαγγέλη Αποστόλου. Την έκανε στις 30 Ιουνίου του 2015 και είναι ένα επίσημο δελτίο τύπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Είναι αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, για το δελτίο τύπου άρα δεν μπορεί να σας λέω γιατί οι αγρότες είναι στο δρόμο. Όχι, διαμαρτύρονται για πράγματα. Ακούστε, κύριε Βαγγελάτε, που εσείς οι ίδιοι τα χαρακτηρίζετε. Ακούστε, κύριε Βαγγελάτε, εμείς καθιερώσαμε. Πρέπει να πάμε σε μια διακοπή. Αυτό όμως δημιούργησε εντυπώσεις, επιτρέψτε μου. Εμείς ορίσαμε αφορολόγητο για τις κοινοτικές
ενισχύσεις και αποζημιώσεις 12.000 ευρώ, που δεν υπήρχε. Το εισόδημα των αγροτών που είπα προηγουμένως ότι φτάνει στα 2.500 ευρώ κατά μέσο όρο για το 88% δεν περιλαμβάνει τις ενισχύσεις και τις επιδοτήσεις. Άρα, θέλουμε να πάρουμε ειδικά μέτρα για τους αγρότες. Πρέπει να πληρώνουν φόρους, όπως όλοι οι άλλοι Έλληνες. Αλλά πήραμε και μέτρα προστασίας τους. Ακριβώς γιατί ξέρουμε ότι είναι ευάλωτοι και ακριβώς γιατί ξέρουμε ότι θα ξεκληριστεί η ύπαιθρος εάν εφαρμόζαμε ακριβώς τα μπλόκα. Δεν έχουν καταλάβει ότι τους προστατεύετε. Να σας πω ότι αυτό έχω πει όταν με ρώτησα. Διότι εδώ εμφανίζεται μια εικόνα περίπου ειδηλιακή. Όχι. Αλλά εμείς βλέπουμε τους αγρότες στα μπλόκα σε όλη τη χώρα. Το αντίθετο. Είπα προηγουμένως και το παραλαμβάνω ότι είναι μαυρίλα 5 χρόνων μνημονίου που οδηγεί τους αγρότες στον δρόμο γιατί φοβούνται ότι θα τους έρθουν κι άλλα. Αλλά αυτά τα άλλα δεν θα τους έρθουν. Αντιδρούν με χρονοκαθυστέρηση δηλαδή. Φοβούνται. Δεν αντιδρούν με χρονοκαθυστέρηση. Κάθε χρόνο στον δρόμο ήταν. Και δικαίως. Αυτό που σας λέω είναι τώρα ότι το ασφαλιστικό δεν είναι επαρκής λόγος για να τους βγάλει στον δρόμο. Γιατί κανείς που επιβαρύνεται 150 ευρώ το κύριε χρόνο. Υπουργέ, ξαναλέω, δεν κατέβει στον δρόμο. Ναι, ο φόβος αυτό ότι που διάβασα. Άλλα, αλλά είναι δεν θα το δελτίο τύπου του Υπουργείου που έλεγε ότι αυτά που σας διάβασα, που το μεγαλύτερο του μέρος υλοποιείται. Έκανε το δελτίο τύπου ο Υπουργός, ο κύριος Αποστόλου τότε, λέγοντας ότι αυτά μας ζητάνε. Είναι τα φόπλακα. Δεν θα τα κάνουμε ποτέ, γιατί είναι τα φόπλακα. Είναι εδώ. Είναι αναρτημένα στο site του Υπουργείου. Ακούστε με αποσπασματικά. Το δελτίο τύπου δεν το έχω δει και δεν μπορώ να το σχολιάσω. Σας είπα ότι πέρα από αυτά τα μέτρα τα οποία είπατε, έχουμε πάρει τα μέτρα του αφορολόγητου των 12.000 και κυρίως μπορούν να περιμένουν από εμάς πάνω από 20 δισεκατομμύρια την επόμενη περίοδο ενισχύσεις οι αγρότες. Γιατί πράγματι το μεγάλο στοίχημα είναι η ανάπτυξη. Πώς θα δημιουργήσουμε αυτό το περίφημο αγροτοβιομηχανικό σύμπλεγμα, γιατί να πηγαίνει το λάδι μας χύμα στην Ιταλία και να μην μπορούμε πράγματι να το πουλάμε όπως το πουλάνε οι Ιταλοί και οι Ισπανοί. Αυτά τα μεγάλα στοιχήματα, αλλά αυτά προϋποθέτουν ότι βλέπεις τους αγρότες όπως όλους τους Έλληνες. Δεν ασχολείται κανείς. Όχι, ασχολούμαστε εμείς. Δεν το βλέπουμε. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κάποιο σχέδιο που να απαντά. Για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς πήγε να μιλήσει ο Αποστόλου στην Κομωτινή και τον Πολιόρκησαν. Ακριβώς γιατί πρέπει αυτός ο συκοφαντισμένος, όχι άδικα, ξέρουμε τι λαμογές είχαν γίνει με τους συνεταιρισμούς θεσμός. Πρέπει να ενεργοποιηθεί ξανά. Αυτή είναι η ελπίδα, να αρχίσει η έρευνα. Πάμε σε μια μικρή διακοπή. Έρχονται βροχιδόντα ερωτήματα. Οικογενειακά επιδόματα, προστατευόμενα ανήλικα τέκνα, αμαία, περιορίζονται λέει στο 8-10% έναντι 20% που ισχύει στο ΙΚΑ. Δεν...